Masterchef! Masterchef! Στο κάρο τον τοίχο, αγγλίστο τρύπαμε τον τοίχο στο κάρο τον. Πριν ανεβώ εγώ συγκεκριμένα πάνω στον εξώστη, παρακαλώ είναι υπογλώσιο, εδώ πέρα ακριβώς. Ωραία. Ω, πολλοί ήμασταν, ε. Ωραία, όπως μπήκατε, έξω από εδώ. Ωραία, οι κανόνες είναι κανόνες, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορείς να παίζεις με την ψυχολογία του άλλου έτσι. Είμαστε εδώ σχεδόν 3 μήνες και δεν ανέχομαι. Δηλαδή, μου έρχεται μεγάλο ζόρι να μπει κάποιος παίκτης, ο οποίος μπορεί να έχει φύγει και 20. Έχει περάσει ήδη 2 μήνες έξω από το σπίτι τη ζωή του. Έχει δει πράγματα περισσότερα από εμάς και απλά επιστρέφει με νέες γνώσεις, με νέες πηγές που εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε. Να έρθει κάποιος και να μου το παίξει εμένα προσωπικά στην Μάρια μάγκας. Θα το σφάξω στο γόνατο. Όποιος και να είναι. Δεν με νοιάζει αν έχει 10 χρόνια εμπειρίας ή αν με περνάει 40 χρόνια ηλικιακά. Θα το σφάξω στο γόνατο. Να. Ανέραξε την ειρηνική πόλη από όλα. Την μπήκαν μέσα. Έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Και επειδή γνωρίζουν τι γίνεται έξω, ξαφνικά μας το παίζουν μάγκες. Μαριά γύρισε και πει το Σταύρο, το Βαρταλίτη και σε κράζουν όλοι. Κοντά μου είναι μόνο ο Ηρακλής. Κανένας άλλος. Όπως εγώ τον πελώ. Ε, όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ τον έχω λίγο πιο κοντά μου. Όχι τέτοια κατάσταση. Δεν είναι μόνο έτσι κοντά οι σχέσεις. Τους βλέπω πάνω από τον εξώστη. Οι μόνοι οποίοι ήταν ταπεινοί ήταν ο Δήμος, ο Ηρακλής και ο Γιάννης, γιατί πάντα ο Γιάννης είναι ο κλασικός ο Γιάννης. Όλοι οι υπόλοιποι βάψους μπλε και πέτα τους στη θάλασσα. Τώρα θα σκάσει, τώρα θα σκάσει. Έχεις μια ευκαιρία να μαγειρεύεις την κουζίνα του MasterChef. Ό,τι και να είναι, όσες κάμερες και να έχεις δίπλα σου, είσαι μαγείρισα. Δεν εμφανίζεσαι με φόρεμα τέτοιου είδους, με μπαλαρίνες. Ένα ντύσιμο μη πρακτικό να μαγειρέψεις. Δεύτερο λάθος. Δεν αναφέρεις ποτέ, όχι τον σεφ σου, ούτε τον φίλο σου, κάποιον άνθρωπο ότι είναι τραχανάς. Είναι για μένα χι. Χάρης, αν σημαίνει πολλά ο διαγωνισμός για σένα και αν πραγματικά θέλεις να πάρεις μία ποδιά, δεν μπας να χαζογελάς και όταν οι κριτές σου λένε ότι βρήκαν κόκαλα, σκύβεις το κεφάλι, δέχεσαι το λάθος σου, παίρνεις το πιάτο και γεια σας. Δεν με νοιάζει τι είσαι. Δεν με νοιάζει τι κάνεις, δεν με νοιάζει που έφυγες πρώτος από το σπίτι. Είμαστε 3 μήνες σχεδόν μέσα. Άμα δεν σέβεσαι αυτούς που μαγειρεύεις ή τους κριτές, να σέβεσαι εμάς. Το να παίρνεις ένα πιάτο, να το κουτνάς επιδεικτικά, λες και βαριέσαι να το πας εκεί. Εγώ πραγματικά θέλω να κατέβω κάτω τον εξώστη και πραγματικά να το φτύσω. Πραγματικά να το φτύσω. Οκ. Η Μαριά να ξαναπίσω. Δεν χάρηκα που ήρθες, Μαριάννα, να το ξέρεις αυτό, ξεκάθαρα. Να πάει στο χωριό της. Από τους 3 που προκύπτουν, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Δεν θέλω να έρθει η Μάρλεν, για το λόγο ότι έχει φύγει αρκετά νωρίς. Δεν με νοιάζει αν ήταν καλή μαγείρισα ή όχι, αν έχει πολλά χρόνια στο χωριό. Έχει φύγει αρκετά νωρίς, έχει βγει έξω, έχει δει πράγματα. Εγώ δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να το κάνω εδώ. Δεν θέλω να έρθει ο Γιώργος, δεν μ' αρέσει ο χαρακτήρας του. Δεν μπορώ τέτοιους ανθρώπους, δεν μπορώ να ζω σε ένα σπίτι με ανθρώπους που απλά για μένα είναι ικανοί να πουλήσουν τα πάντα για ένα δίθεν, για ένα τίτλο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ τον Ηλία. Δεν ανέχομαι άνθρωπο ο οποίος χαρακτηρίζεται μάγειρας και επαγγελματίας να βγάζει γλώσσα στον σεφ του. Είτε αυτός είναι σε έναν διαγωνισμό, είτε αυτός είναι στη δουλειά του. Δεν θέλω κανένας από τους 3 να μπει. Είμαι η μοναδική που νομίζω δεν μίλησα καθόλου πάνω από τον εξωστή. Ελάχιστες φορές, γιατί έβλεπα κάτι τραγικά λάθη που λέω. Δεν χρειάζεται να έχεις γνώση μαγειρικής για να το καταλάβεις αυτό. Υπήρχαν στιγμές που απλά κοιτούσα τον Μπρόιο, την Ντέμι, τη Μαριάννα, τον Κώστα, κάποιοι από αυτούς γνωστοί ως διπλωμάτες, να κάθεται να βοηθάνε ποιους αυτούς που πριν από 3 ώρες, πριν καν ξέραμε τι θα γίνει, έκραζαν επειδή είχαν μια πιθανότητα να μπουν μέσα στο σπίτι. Δεν συμμετέχω, να κάνουν ό,τι θέλουν, να κόψουν και το λαιμό τους. Αν μετά στο χέρι μου να μπει και κανένας, δεν θα έμπαινε. Ακλίνος, υπομένομεν, τα καθημών πεπειραμένη βέλη του εχθρού.